Από την επίσημη πρεμιέρα του διάσημου musical Πρισσίλα, η Βασίλισσα της Ερήμου, παρέλασε σχεδόν όλη η ελληνική showbiz. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι έδωσαν το παρόν και εντυπωσιάστηκαν από τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της παράστασης, Φώτη Σεργουλόπουλου, Γιώργου Καπουτζίδη, Γρηγόρη Πετράκη και όχι μόνο, ενώ παράλληλα θαύμασαν ολόκληρη την παραγωγή που αποτελείται από πρωτότυπα σκηνικά, περίπου 500 αυθεντικά κοστούμια της αγγλικής παράστασης, χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού και πολυμελή ομάδα ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών και μουσικών. Συγκλονίστηκα, ήταν μια καταπληκτική παράσταση. Όλοι ήταν εξαιρετικοί, ο Φώτης όμως ήταν το κάτι άλλο. Φώτη, ναι, θέλουμε να σε βλέπουμε πάνω στο θεατρικό σαν είδη συνέχεια. Είναι πολύ όμορφη η παράσταση και πραγματικά θα δείτε ότι στο τέλος φεύγει ο κόσμος έτσι με μια εφορία. Περνάς πολύ καλά. Η παραγωγή είναι εξαιρετική, τα κοστούμια είναι φανταστικά, η ηθοποίη είναι υπέροχη. Συμμετέχει πάρα πολύ ο κόσμος, τα κοστούμια είναι, σου παίρνουν την ανάσα πραγματικά, είναι καταπληκτικά. Οι ερμηνείες είναι πάρα πολύ καλές, δεν το συζητώ. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι μια παράσταση υπερβολικά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Νομίζω ότι όλοι είναι υπέροχοι. Γελάω πάρα πολύ με το Φώτη. Είναι όλοι εκπληκτικοί. Γιατί να μην κάτσει ένα καμπά, παίρνατε. Εκτός αυτού, θα σε βοηθήσει να ξεχάσει και το παίρνω σου. Δίκιο έχεις αυτό. Σαν η πόλη. Ποια πόλη. Στο Άλλη Σπριντ. Είσαι τρελή! Γιατί ποιο Άλλη Σπριντ καλέ με στη σερή μου! Αφού έλα, φάνε ωραία, θα θυμηθεί τα παλιά. Και πού θα παίζουμε, εκεί δεν με βλέπουν οι σάφρε και τα φίδια, και εγώ που θα αλλάζω πίσω από του κάμπου και πάντα με βλέπουν. Παγκάζει, θα παίζουμε. Τα πάντα, η μουσική, τα κοστούμια, τα φώτα, οι φωνέ του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται τέτοιε παραστάσει σήμερα. Και ο Φώτης που δεν τον έχω ξαναδεί στο θέατρο είναι μια αποκάλυψη, πραγματικά. Ο Φώτης με συγκλώνησε. Καταρχήν, πώς θα θυμάται όλα αυτά. Έχει τόσα πράγματα να κάνει στη ζωή του. Τηλεοράσεις, από εδώ, από εκεί, οικογένεια, τώρα. Είμαι συγκλονισμένη. Συγκινούμε πάρα πολύ για τον Φώτη, γιατί είχε την ευκαιρία να κάνει ένα ρόλο και ένα έργο που να δείξει ακριβώς το ταλέντο του. Το Φώτη τον ξέρω πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει ηθοποιοί, ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες του. Ξέρω το ταλέντο του, ξέρω τι μπορεί να κάνει. Και πραγματικά δεν σας μίλησα από την αρχή. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αν έχει Photoshop η τηλεόραση, γιατί έχω κλάψει. Όλα τα έχω πάθει. Είναι μια εκπληκτική παράσταση. Όποιος θέλει να μιλήσει για διαφορετικότητα και για ισότητα πρέπει να έρθει να τη δει. Όλοι είναι καταπληκτικοί. Ο Φώτης μπορεί να είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει στην τηλεόραση, αλλά φοβάμαι ότι πραγματικά έχασε το θέατρο που δεν τον έχουμε δει και ελπίζω στο μέλλον να το διορθώσει. Ήτανε 100 επιπέδων ηθοποιός. Μπράβο. Ήταν μια παράσταση, η οποία την έχω δει πριν 5 χρόνια στη Λονδίνο. Ήταν χαρά μου και τιμή μου να την κάνω στην Ελλάδα. Τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχω πάθει πλάκα γιατί το έχω δει και στο Λονδίνο. Και όπως πάντα λέμε εμείς οι μίζεροι Έλληνες, ότι θα είναι κατώτερο. Είναι, αν όχι ανώτερο, καταπληκτικό. Συγχαρητήρια στο Φώτη καταρχήν, καταπληκτικός. Πολύ γέλιο, οι αντάκες που λέει και ο τρόπος που τις λέει. Σαν παραγωγή είναι καταπληκτική. Οι φωνές δεν υπάρχουν. Έχω σοκαριστεί. Την παράσταση έκλεψαν και οι εφαίριες ντίβες τραγουδίστριες που ενσαρκώνουν η Ντέμι, η Μελίνα των Βέγκας και η Σάγια.